Δεν θα κλείσει το δικτέο άντρο φέτος το καλοκαίρι, θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν εργασίες βραχοστερεώσεων καθώς και οι λοιπές εργασίες, με τη διαβεβαίωση αυτή να δίνει από το οροπέδιο Λασιθίου η ίδια Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Διότι εδώ γίνεται ένα έργο το οποίο είναι αναγκαίο, ανεξαρτήτως της προσβασιμότητας, είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των επισκεπτών του Σπηλαίου. Επομένως γίνονται ουσιαστικές εργασίες μέσα για τις βραχοπτώσεις, για τη διαμόρφωση των μονοπατιών, για την ολισθηρότητα, για οι καθαρισμοί, οι αναγκαίοι που πρέπει να γίνονται. Όλα αυτά θα δώσουν ένα διαφορετικό αναπτυξιακό χαρακτήρα στο Σπήλαιο. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Γιώργος Αθανασάκης παρουσίασε στην Υπουργό με κάθε λεπτομέρεια όλο το σχεδιασμό που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να τρέξουν οι εργασίες αμέσως μετά το κλείσιμο του Σπηλαίου. Μετά το πέρας του καλοκαιριού θα ξεκινήσουν τα έργα στο δικτύο άντρο και θα ολοκληρωθούν 30/10/25. Σαν ένα έργο το οποίο είναι εμβληματικό τόσο για το Λασίθ αλλά και για όλη την Κρήτη, η έμφαση την οποία δίνουμε είναι στη συνεργατικότητα και στην διαχείριση την αναπτυξιακή την επόμενη μέρα. Ωστόσο, το Σπήλαιο θα παραμείνει κλειστό όλο το 2025, όπως τόνισε η κυρία Μενδώνη, που άκουσε και τους προβληματισμούς των καταστηματαρχών που αγωνιούν για το μέλλον των καταστημάτων τους με το υψηλής επισκεψιμότητας δικτύο άντρο κλειστό. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν μπορούσαν να έρθουν, αυτομάτως θα μάθουν και πληροφορούνται αυτό το διάστημα όλο ότι μπορούν να φτάσουν και να επισκεφθούν τον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι ειδικές μορφές τουρισμού, και εδώ δημιουργείται μία μορφή ειδικού τουρισμού, απευθύνονται σε επισκέπτες οι οποίοι, όπως είπα, δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να έρθουν. Κάναμε κάποιες εύλογες ερωτήσεις. Καταρχήν βρεθήκαμε εξαπίνης γιατί μας είπε η Υπουργός ότι το 2025 το Σπήλαιο θα είναι κλειστό για όλη τη σεζόν. Κάτι που δεν το γνωρίζαμε. Ούτε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή μας ενημέρωσε, ούτε η καινούρια. Καταστροφή μόνο για το οροπέδιο, για όλο τον τουρισμό της Κρήτης. Δεν το συζητάμε, είναι ένα από, από τους βασικούς πυλώνες του τουρισμού στην Κρήτη, το δικτύων άντρων. Την ίδια ώρα το Υπουργείο θέτει τις κόκκινες γραμμές για να τηρηθούν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του έργου.